να εξετάσουμε μία υπόθεση, πρέπει πρώτα να την βάλουμε με τη σειρά. Ό,τι δεν με τη σειρά με τις δεν, Ό, δεν είναι εξετάσεις. Όχι, δεν είναι καμία Όχι, είναι Είναι λοιπόν. καινούργια καταγγελία. Μάλιστα. Κατά έναν περίεργο τρόπο, υπάρχουν 20 τόσοι ανεξάρτητοι βουλευτέ στη Βουλή. Υπάρχει η Δημάρ, το μόνο κόμμα το οποίο κυνηγάνε όλοι για να λαδώσουν είναι του καμένου. Δεν κυνηγάνε κανέναν άλλον. Περίεργο αυτό. Φαίνεται κάποιοι έχουν αξιολογήσει αν αυτά είναι όλα αλήθεια του του καμένου απαταιώνε. Δεν εξηγείται γιατί πάνε συνέχεια σε αυτού, δεν πάνε στου άλλου. Το πώ περνάω αυτό. Το πώ περνάω. Γιατί η μην πραγματικότητα δεν έχουν υπάρξει όλα αυτά τα γεγονότα. Πάμε λοιπόν τώρα όμω τι μάθαμε σήμερα. Εφανείται σήμερα το πρωί ο κύριο Λάκη Λαζόπουλο. Mm. Παραλαμβάνω, κύριο Λάκη Λαζόπουλο. Μάλιστα. Μάλιστα. Ποια η θεσμική ιδιότητα του κυρίου Λάκη Λαζόπουλου. Καμία. Απόλυτα καμία. Πλην το ότι είναι ο εκπόρροπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ για τι εκπομπήσει στον Α. Πολύ ωραία. Και λέει ο κύριο Λαζόπουλο, Έχω παρακολουθήσει σκηνή χρηματισμού βουλευτού των ΑΝΕΛ και στην πίεση του κυρίου Γιώργου Παπαδάκη αποκαλύπτει το όνομα του Παύλου Χαϊκάλη. Πράγματι παρεμβαίνει ο Παύλος Χαϊκάλης, επιβεβαιώνει την καταγγελία και η αρχική ιδέα που ακούει η κοινή γνώμη είναι ότι ο κύριος Χαϊκάλης είχε πάει προ 15 ημερών στον εισαγγελέα κύριο Παναγιοτόπουλο, είχε κάνει σχετική καταγγελία, επειδή όμως το διάνυσμα του χρόνου που μεσολάβησε δεν είχε κινηθεί η εισαγγελία δεν είχε γίνει κάτι το οποίο να πει τον κύριο Χαϊκάλη ότι κάνουν εισαγγελικέ αρχέ το καθήκον του, αναγκάστηκε αυτό που είχε πει στην εισαγγελία να το πει δημοσίω και μα να αναγκάστηκε να το κάνει για του κυρίου Λαζόπουλου. Πολύ ωραία. Εγώ το ακούω το πρωί αυτό, μόλι έμπαινα στο βήμα FM. Γιατί να το κάνει μέσα του κυρίου Λαζόπουλου. Δεν λέω, και εγώ δηλαδή αυτό δεν είπα. Δεν καταλαβαίνω. Δεν καταλαβαίνω. Τι είναι, εθνικό εισαγγελέα είναι. Γιατί δεν πάει να το πει μόνο. Πενθυμίζω ότι ο κύριο Χαϊκάλη τον κύριο Λαζόπουλου είναι συνεργάτη από παλιά, 10 μικρή μίτσι. Ναι, θυμάμαστε είχαν μακρά και σφοδρία τη δική με κάποια εποχή. Είχα πάει στα δικαστήρια. Mm -hmm. Την εποχή που ο κ. Χακάλι είχε κάνει, αν θυμάμαι καλά, μια διαφήμιση με ένα χαρακτήρα από του Μίτσου. Αυτά είναι δικά του θέματα. Λοιπόν, και εμπλέκει ο κ. Χακάλι τον κύριο Λαζόπουλο όλη αυτή την ιστορία. Πολύ ωραία. Μετά από λίγη ώρα, οι εισαγγελικέ αρχέ διαραίουν και μάλιστα με, με οργή, όπω μετέφεραν διάφοροι συντάκτε του δικαστικού ρεπορτάζ, ότι όχι μόνο οι εισαγγελικέ αρχέ έχουν κάνει ό,τι περισσότερο μπορούσαν για την καταγγελία αυτή, αλλά ο πραγματικό υπεύθυνο για την όποια καθυστέρηση ήταν ο ίδιο ο κ. Χαϊκάλη, ο οποίο στην επανειλημμένη προσπάθεια του κυρίου Εισαγγελέα να αποκαλύψει το όνομα εκείνου που πήγε να τον δωροδοκίσει, ηρνήθη να πει το όνομα. Δηλαδή πήγε στον εισαγγελέα. Έκανε καταγγελία, αλλά δεν είπε το όνομα. Το τονίζω. Και αλλά δεν είπε και το τι όνομα. Τι καταγγελία ήταν αυτή. Δεν ξέρω. Αρχίζει η φασαρία, διαραίουν οι δικαστικέ αρχέ, όλα αυτά κτλ. Και, και κάνει τη συνέντευξη τύπου ο κ. Καμένο. Μέχρι τη συνέντευξη τύπου ο κ. Καμένο έχει ε, πλέον ε, ανακοινωθεί ότι ο κ. Χαϊκάλ έχει πει πλέον το όνομα στον εισαγγελέα. Έχει πάρει τηλέφωνο και έχει πει το όνομα είναι ο Τάδε. Και το όνομα ε, παρουσιάζεται στην ε, επικαιρότητα από τον κ. Καμένο, ο οποίο κατονομάζει το πρόσωπο αυτό ω τον κ. Γιώργο Αποστολόπουλο. Όπω είπε πρώην στέλεχος τη Deutsche Bank, πρώην στέλεχος τραπέζι Πυραιός και διάφορα από αυτά που διαθύζει ο Καμένος πολύ ωραίες ιστορίες του. Όλα ωραία. Τι δεν είπε ο κύριος Καμένος τώρα. Ο Καμένος δεν είπε ότι ο άνθρωπος αυτός δεν ήταν απλώς κάποιο που του είχε συστήσει, λέει Νέα Δημοκρατία και είχε φύγει τώρα κτλ. Το υποβάθμιζε δηλαδή. Αλλά υπήρξε το δεξί χέρι του Πάνου Καμένου. Πόσο το δεξί χέρι. Γυρίζουμε λίγα χρόνια πίσω, Λεωνίδα. Όταν η Ελλάδα πρώτο έμπαινε στο βούρκο, γιατί μαζί με την οικονομική μα χρονοκοπία, δυστυχώ, η χώρα κύλησε και σε ένα βούρκο πολιτική χρονοκοπία. Όπου γεννήθηκαν πολιτικά τέρατα. Όπω η Ανέλ. Όπω ο ΣΥΡΙΖΑ. Όπω η Χρυσή Αυγή. Η ιστορία η οποία Έχει. φοριόταν τότε περισσότερο από όλε στο διαδίκτυο, η ιστορία που για να μην κοροϊδευόμαστε, πάνω στην οποία έχτισε ο πάνω Καμένο την πολιτική του σταδιοδρομία με του ανεξάρτητου Έλληνε, αυτό είναι που έβαλε του ανεξάρτητου Έλληνε στη Βουλή, αυτό θα σα πω τώρα. Είναι η εποχή που ο κ. Καμένο καταγγέλει τον Γιώργο Παπανδρέου και την οικογένειά του ω απαταιώνα, ω broker. Αν θυμάστε τη λέξη που έχει χρησιμοποιήσει, ότι είχε ντυλάρει, λέω, χφράση του κ. Καμένου τα CDS τη ελληνική χρεοκοπία, ώστε να πάρει πάρα πολλά λεφτά η οικογένεια Παπανδρέου από την αγοροπολίσια των CDS και κατονομάσει. Ω ηθήνοντα νου αυτή τη ιστορία, τον αδερφό του Γιώργου Παπανδρέου, τον Ανδρίκο Παπανδρέου. Mm, Είναι η εποχή που είχε βγάλει διάφορα θυμά. mail με τον Μαργέλο, με μια εταιρεία στην Ελβετία που ήταν ένα διοικητικό συμβούλιο, τον Ανδρίκο Παπανδρέου και όλα αυτά. Πάνω σε όλη yeah, αυτή yeah, την ιστορία των CDS, έκθισε ο Πάνο Καμένο την οργή του κόσμου κατά τον Παπανδρέου, έπεισε του πολίτε ότι ήταν προσχεδιασμένη η χρεοκοπία τη χώρα και ένα είδο συνωμοσία για να οικονομήσει η οικογένεια Παπανδρέου. Αυτό δημιούργησε πολύ μεγάλη οργία, Αυτό ήταν στο διαδίκτυο για έναν χρόνο. Ήταν παντού. Όποιο site και να άνοιγε, η υπόθεση CDS έκανε θράψη. Εγώ τότε για πρώτη φορά είχα βγει πολύ δειλά. Και είχα πει στην τηλεόραση ότι παιδιά αυτό είναι μπουρδα που λέει. Γιατί αν καταλάβει τι είναι τα CDS, καταλαβαίνει ότι αυτό που λέει δεν βγάζει νόημα. Γιατί δεν έχει νόημα, παρενθετικά το λέω, να πουλήσει κάπω τα CDS ότι αυτά για να βγάλει λεφτά από τα CDS, αφού τα CDS μπορεί να πάει να φτιάξει καινούρια σε οποιαδήποτε τράπεζα θέλει να πάσα στιγμή. Δηλαδή δεν χρειάζεται να καρφωθεί αν δεν το κάνει αυτό, ρε παιδάκι μου. Αν υποθέσουμε ότι θέλει να χρησιμοποιήσει εσωτερική πληροφόρηση και κλείσει τα CDS, <Κι> δεν, δεν χρειάζεται να καρφωθεί <Κι> και <Κι> να <Κι> πουλήσει τα ταυτόχρονα. <Κι> δεν, με <Κι> το, δεν είναι <Κι> μετοχέ. Πα σε μια τράπεζα στη Νέα Υόρκη, εκείνη την εποχή σου εκδίδει CDS στο ελληνικό χρόνο σε ολοκέντρο για τα αγορά, τα βάζει σε τάλι, το ξέρει <Κι> κανένα και κερδίζει λεφτά. Δεν χρειάζεται να γίνει όλη αυτή η ιστορία. Αυτό καμένο δεν μπορεί να το καταλάβει. Και αν θυμάστε, έλεγε θα κερδίσει, λέει αυτό, θα πληρωθούν τα ελληνικά CDS 60 δισεκατομμύρια δολάρια. Τελικά πληρώθηκαν 1,6 δισεκατομμύρια ευρώ. Τι είπα δηλαδή. Λιγότερο από την αξία του. <χωρει> Κλείνω την πανένα CDS. Γιατί την ανέφεραν να την πάρει CDS όμω. Γιατί <χωρει> αυτό ο άνθρωπο ο οποίο έδινε τα στοιχεία στον πάνω καμένο για τα CDS έγραφε σε διάφορα sites, στο Ολυμπία, έγραφε στο κουτί τη Πανζόρα, του Βαξεβάνη, με ένα παρατσούκλι. Ο Δευκαλίων, Αυτό είναι που του έδινε τα mail με τον Μαργέλο, με, το με του Ελβετού, που έδινε, έλεγε λέει, λέει Deutsche Bank και εστίζω αυτή την. Αληθοφανή συνωμοσία για να τη φάνε οι κουτί και να τη χάψουν. Όλα αυτά ήταν μια μπουρδα εννοείται από την πρώτη στιγμή και ευτυχώ σιγά σιγά ακόμα στο κατάλαβε. Έχει τεράστιε ευθύνε ο Γιώργο Παπανδρέου τη χρονοκοπία μα. Αλλά δεν είναι αυτέ. Αυτό εννοώ. Ο Αντρίκο Παπανδρέου λοιπόν θεωρώ ότι έχει πληγεί, έχει τρωθεί η τιμή και η υπόλοιψή του. Πήγε στα δικαστήρια τον πάνω καμένο. Όπου και κατεδίκα τον πάνω καμένο σε 30.000 ευρώ αποσημείωση. Σε αυτή τη δίκη του Ανδρίκου Παπανδρέου εναντίον του Πάνου Καμένου για την υπόθεση των CDS, ο μάρτυρα, τον οποίο η πλευρά του Καμένου, ο Πάνο Καμένο, ήταν παρόν στο δικαστήριο, πήγε στο δικαστήριο να μιλήσει επ' ονόματί του για να εξηγήσει την υπόθεση CDS, ήταν ο κύριο Γιώργο Αποστολόπουλο. Ο άνθρωπο δηλαδή, τον οποίο κατονομάζει σήμερα ο κύριο Καμένο, ω αυτόν που πήγε να δωροδοκίσει τον βουλευτή του Καμένου Παύλο Χάκαλ. Το ξαναλέω ο άνθρωπος που ο Πάνος Καμένος τον παρουσίασε στο δικαστήριο ως τον αξιόπιστο μάρτυρα υπέρ του Καμένου, κατά του Παπανδρέου, για να τεκμηριώσει την υπόθεση των CDS, είναι ο ίδιος άνθρωπος τον οποίον σήμερα ο Πάνος Καμένος καταγγέλει για του Παύλου Χαϊκάλη ότι προσπάθησε να δορδοκίσει τον Παύλο Χαϊκάλη για να ψηφίσει πρόεδρο Δημοκρατίας εκ μέρους της, της Νέας Δημοκρατίας και τον Ναι, αυτό είναι πολύ σοβαρό. Γιατί αυτό σημαίνει. Άκου. Τίποτα πραγματικά σοβαρό δεν μπορεί να εξέλθει των οδόντων του πάνω καμένου. Ναι, Όποιο γενικ... Έλληνα ακόμα αυτό, αυτό δεν το έχει καταλάβει είναι βλάκα. Προφανώ τίποτα σοβαρό δεν μπορεί να πει ο καμένο. Το πρόβλημα είναι άλλο. Mm -hmm. Το πρόβλημα είναι ότι με τις πράξεις του κυρίου Καμένου και λόγω της κοινοβουλευτική ισχύω που έχει σήμερα ο κύριος Καμένος, όχι λόγω της πραγματικής του αξίας, λόγω της κοινοβουλευτική του δυνάμεως, ναι όπως αυτή προέξα από τις του 2012, πάνω στις πλάτες του κυρίου Καμένου σε ένα μεγάλο βαθμό Λεωνίδα, κρίνεται αν η χώρα μας θα μείνει στο ευρώ ή όχι. Έτσι. Προσέξτε τώρα. Για κρίμα λίγο και τι ευθύνε του λαού. Μια στιγμή όμω, εδώ δεν υπάρχει ένα θέμα. Δηλαδή, υπονοείται, τι υπονοούμε, Ότι ο Ο, ο Καμένο Ποστολόπουλος... αυτή τώρα τη νέα συνωμοσία. Ότι προεξαμήνου ναι. έφυγε ο Αποστολόπουλο από του Καμένου, από του Ανεξάρτητου Έλληνε. Ναι. Έφυγε. Ναι. Γύρισε, λέει αυτό, στη Νέα Δημοκρατία. Και αφού γύρισε στη Νέα Δημοκρατία, <χρησιμοποιήσω> βρήκε το με το Χαϊκάλι για να το δωροδοκίσει. <στονίκο> δηλαδή η Νέα Δημοκρατία, το Ψολόπουλο. Δηλαδή η Νέα Δημοκρατία θέλει να δωροδοκίσει το Χαϊκάλι και αυτό λέει δεν μου το κάνει με τον άνθρωπο που έχει πάει στο δικαστήριο και έχει καταθέσει <στονίκο> πέρκαμένου <στονίκο> κατά αντρίκου. Το βρίσκει λογικό, παιδί <στονίκο> μου, <μόνος>, εσύ <γι'> αυτό. Τίποτα λογικό, δεν βρίσκω. όλα αυτά. Απολύτω τίποτα. Φυσικά, πρόκειται περί ιστορία φαρσο... που θα ήταν μια φαρσοκομωδία. Αλλά δεν ισχύει η δωροδοκία, μου λε. Μα προφανώ δεν ισχύει. Ναι. Μα εννοείται δεν ισχύει. Αυτό, αν θε τη γνώμη μου, δεν λέω πληροφορία, λέω γνώμη. Ναι. Τι πιστεύω ότι έχει γίνει. Είναι η εποχή που ο Χαϊκάλη έχει βγει και έχει πει ότι σκέφτεται να ψηφίσει πρόεδρο Δημοκρατία. Ναι. Έχουν βγει, το έχουν σκίσει 15 του καμένου ότι τα παίρνει. Του στείνει ο καμένο ο ίδιο αυτή την ναι, ιστορία ναι. για να τον έχει στο χέρι ότι δίθεν πάρει λεφτά. Και αυτό ξέφυγε, πήγε στην ασφάλεια και το το παρουσιάζει ο καμένο ανάποδα για να βγάλει την αδία πάνω του. Αυτό έχει γίνει, κατά γνώμη μου. Ή τον ένα κόμπι του σατανικό, να το έχει στήσει ο καμένο ενώπιον τέταρτη ψηφοφορία για να φοβηθούν οι βουλευτέ του Μπουτικόθε να ψηφίσουν και να μην ψηφίσουν. Μπορεί να παίζει και αυτό. Εσύ, εσύ. Σε εσύ, κάθε εσύ. περίπτωση. Εσύ. Σε, σε κάθε περίπτωση φαντάζομαι και ο τελευταίο καταλαβαίνει ότι αν ήθελε η Νέα Δημοκρατία ο Σαμαρά εγώ να δορδοκίσει τον καϊκάλη δεν θα το έκανε με το έω χθε δεξί χέρι του Λέβαια. καμένου. Λέβαια. Ε, δεν θα το κάνω τον άνθρωπο που στο δικαστήριο υπέρ Καμένου. Προφανώ θα βρει και κάποιον άλλο. Εσύ τι λε, Λεωνίδα. Τον φίλο του Καμένου θα βάζει να το κάνει. Εγώ θεωρώ απίθανο να βρει λοιπόν, τόσα λεφτά για να χρηματοδοτήσει. Μα δεν υπάρχει. Αυτό είναι, είναι παραμύθια. Αυτό είναι παραμύθια. Θα, 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 δώσει κάπω τρία εκατομμύρια του του Χαϊκάλη. Πρέπει να πάει ο Χαϊκάλη να το κεφάλι του να αναστρώσει λίγο εγκέφαλο. Μπα και καταλάβει ότι καταστρέφει την Ελλάδα με αυτά που κάνει. Είναι αδύνατο για μένα να Λοιπόν, εν περιπτώσει. Έρχομαι τώρα στην ουσία μου. πάει μια ουσία. Αυτό είναι μια φεδρή ιστορία που κανονικά λέγαμε για να γελάμε. Για να γελάμε. Με, δεν θα γελάμε, θα κλαίμε. Oh. Και θα κλαίμε για δύο λόγου. Προσέξτε για ποιου λόγου θα κλαίμε. Πρώτον και κυριότερον, διότι η επανειλημμένη προσπάθεια του κυρίου Πάνου Καμένου να παρουσιάσει τους βουλευτές του βουλευτέ του ω υποκείμενα πιθανή δωροδοκία για προφανεί πολιτικού λόγου το κάνει. Πρώτον, για να φοβήσει του βουλευτέ του να μην ψηφίσουν πρόεδρο. Και δεύτερον. Για να διασώσει εκλογικά το κόμμα του, το οποίο πηγαίνει κατευθείαν για να βρεθεί εκτός Βουλής. Και πιστεύω μετά τα σημερινά να είναι το οριστικό του πολιτικό τέλος. Γιατί αν δω κανέναν κακομύρι να μου λέει θα ψηφίσω καμένο και μετά από αυτά. Ε, αδερφέ, δεν υπάρχει. Αν αποδειχθεί δεν υπάρξει, αυτό που λε. Αν αποδειχθεί ότι το έχει στήσει ο καμένο. Προφανώς... Μα αυτό μπορεί να αποδειχθεί μετά από δεν... ένα χρόνο. Η δικαιοσύνη δεν λειτουργεί με τηλεοπτικού χρόνου. Εγώ σου λέω τώρα, Λεωνίδα Σαμπά... μου, άσε το τι θα αποδειχθεί από το δικαστήριο. Το δικαστήριο μπορεί να κάνει και έξι χρόνια στην Ελλάδα. Εγώ σου λέω ένα απλό πράγμα. Αποδεικνύεται ότι αυτό τον οποίο καταγγέλει ο καμένο, σου λέω, ναι. ήταν νέο χθε, μπορεί και σήμερα να είναι. Ο καμένο ισχύει ότι δεν είναι. Πού το ξέρουμε εμεί. Το δεξί χέρι του καμένου. Ναι. Τον έβγαλε η Νέα Δημοκρατία στη φωτογραφία που είναι στην τελευταία συνάντηση καμένου Τσίπρα δί... δίπλα από τον καμένο και είναι ο Καμένο ο Τσίπρα, οι στενότερε συνεργάτε του Τσίπρα και οι στενότερε συνεργάτε του Καμένου. Το και ο ένα από αυτού είναι αυτό που έχει πάει να στο το χαϊκάλι. Θα με τρελάνει τώρα κι εσύ. Τι κάνει νιάου νιάου στα καραμίδια είναι αυτό. Δηλαδή, σαν να λέμε ότι μεταξύ μα θα κάνουμε ένα βίντεο όπου εσύ θα μου λε πάλι λεφτά να ψηφίσει ναι στον πρόεδρο και θα πει να δω ο Γεωργιάδη. Ναι. Έλεω. Αλλά αν είπε, παιδιά, αν παρελπίδα δεν βγει η πρόεδρο Δημοκρατία. Εγώ πιστεύω ότι με αυτά που κάνουν οι Καρμέρο μπορεί και να βγει στο Ελέξανδρο, να τα πιθανθούν οι βουλευτέ να το πούνε Άι Σιχτήλ και να, να, να ψφίσουν. Αλλά αν υποθέσουμε ότι δυστυχώ οι άνθρωποι αυτοί επιλέγουν να οδηγήσουν την Ελλάδα στην περιπέτεια, δεν μπορώ να πιστέψω ότι μετά από αυτά, αυτό ακόμα θα μπει στη Βουλή. Δεν μπορώ να το πιστέψω. Τώρα θα μου επιτρέψω όμω να πω και κάτι για το λαό. Γιατί με καριστέναν το πρωί σε ένα συνέδριο, είπα οι του λαού, πει αν φωνάξουμε για από κάτω, σ' πρώτων εκλογών του 12, εκείνη την περίοδο 10-12, τη δύσκολη πρώτη περίοδο τη χρεοκοπία μα, φώναζαν οι αγανακτισμένοι απ' έξω. Να καεί, να καεί το μπουρδέλο η βουλή. Αού, α, να φύγουν αυτοί οι ίδιοι που μα φέρανε εδώ, να του καταστρέψουν, να φύγουν, να του δίνουν, να του πείσουμε. Θα θυμάστε αυτά, ε! Mm -hmm. Και ψήφισαν οι σοφοί Έλληνε πολίτε, εψήφισε ο σοφό ελληνικό λαό την ανανέωση, λέει, του πολιτικού προσωπικού. Ε! Για να ανεβεί το επίπεδο τη Βουλή. Μπήκαν να πολύ, είναι νέοι βουλευτέ. Το μεγαλύτερο ανέβει που γίνει ποτέ είναι. Ναι. Να ανεβεί, λέει να φύγουν, να, φύγουν και, να φύγουν αυτοί οι παλιοί άθλοι και να μπουν οι καινούργοι. Και βάλανε. Τη Ραχίλ Μακρύ, τον Παύλο Χαϊκάλη, τον. Μην πω τώρα ονόματα. Πρόσεχε τώρα. Δεν έχει αυτό. Πώ δεν έχει, αυτό έγινε. Τι θα πει δεν έχει σχέση. το, δεν έχει ο λαό ψήφισε μνημόνιο. Βρε, την ψηφία. Και στη Βουλή Αυτό σου, λέω. Είναι ο λα... ο λαός... Έχεις είναι ο καταλάβει, παιδί μου, ναι, ότι μα... η Ελληνική Ξέρω Βουλή ο αυτή ψηφίζει. είναι ως σύνθεση η χειρότερη σύνθεση Κοινοβουλίου όλων των εποχών. Πάντα η Βουλή... Αυτό δεν, η είναι, η βουλή... δεν είναι Βουλή. Όσο... Ένα καφενείο σε χωριό ναι. έχει υψηλότερο επίπεδο από αυτή τη Γιατί Βουλή. Γιατί το θα πα... λάβει έλα, ακόμα. παλιά τι ήταν, οι ποδοσφαιριστές... Οι ηθοποιοί αυτοί βγαίναν πάντα. Τουλάχιστον δεν, δεν, δεν κρεμιόταν η χώρα πάνω σε ένα ποδοσφαιριστή. <Το> τώρα γιατί Τώρα ισχυρέ κοινοβουλευτικέ. εικόνα Τώρα θα κρίνει ο Χαϊκάλης. Τώρα είναι άλλος, αλλιώς, αλλιώς κρίνει ο γιατί δεν υπάρχει Αν εσύ σχυρό... θα έχεις σε τρει μήνε ευρώ ή όχι στην Αυτό <σοπότες> είναι το λάθος του συστήματο. Δεν είναι λάθος, λάθος, του λαού. Ο λαό ψήφισε μνημόνιο. Το 2012. Το μνημόνιο... Δεν ξέρω αν απέτυχε, δεν απέτυχε, το δείξει ιστορία. Πάντω ο λαό ψήφισε μνημόνιο. Και το θέμα του Προέδρου του Ρουγανδού είναι η κοινοβουλευτική υπόχρεωση. Αν τυχόν βρεθείτε χωρί μνημόνιο. Και ο λαό έχει πει ότι δεν θέλει εκλογέ. Το έχει πει Αν τυχόν θα. βρεθείτε χωρί μνημόνιο, θα καταλάβετε. Ναι, εντάξει, η ουσία ο λαό ψήφισε μνημόνιο πάντω. Μαζί με το μνημόνιο, μνημόνιο που ψηφίσαμε εμεί, οι άλλοι Λεωνίδα μου, αυτοί που ψηφίσαν Ανέλ, δεν μνημόνιο, με, όχι, άλλη, ψηφίσαν χρυσία, μνημόνιο. Αυτοί που ψηφίσαν Χρυσή δεν ψηφίσαν μνημόνιο. Αυτοί που ψηφίσαν Χρυσή Αυγή, δεν ψηφίσαν μνημόνιο. Αυτοί που ψηφίσαν Ξύλο, δεν ψηφίσαν μνημόνιο. Αυτό είναι το πλειοψηφικό σοσμό που Α, μέσα λοιπόν, όμω το λαό στο σύνολό Δεν του πάντα είναι και η πλειοψηφία. Πάντα υπάρχει είναι η, η μειοψηφία. Πάντα υπάρχει μια Σε αυτού που ψηφίσανε λοιπόν Άρα. Καμένο και ανέλ, ναι. να του χαίρονται! Να του χαίρονται! Του βουλευτέ που κάλανε! Να του χαίρονται! Η μειοψηφία, σωστά, όχι ο λαό.